Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας βοηθάει και σήμερα, μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, ώστε να φυλάτουν αφενός μεν τις εντολές του Κυρίου, να πράττουν αφετέρου τα αρεστά ενώπιον αυτού, για να ευαρεστείται ο Θεός, να χαίρεται ο Θεός και να χαρίζει την εύνοιά του, την ευλογία του και τη βοήθειά του στην κάθε χριστιανική οικογένεια. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στις δυσκολίες που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των γονιών προς τα παιδιά. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού, πάλι στο γενικό πλαίσιο δύσκολες καταστάσεις, θα αναφερθούμε στις δυσκολίες που δημιουργούν τα παιδιά στους γονείς. Γιατί μερικές φορές τα παιδιά είναι δύσκολα και οι καταστάσεις που δημιουργούνται εξαιτίας των παιδιών στην οικογένεια είναι πολύ δύσκολες. Εκείνο που πρέπει ευθύς εξ αρχής να σκεφτόμαστε στην σχέση μας με τα παιδιά μας είναι ότι όλοι μέσα στην οικογένεια είμαστε συνεργάτες. Δεν είμαστε διευθυντές και υφιστάμενοι. Είμαστε συνεργάτες. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Δηλαδή είμαστε αδελφοί. Όπως ο Χριστός με όλους εμάς είναι πρώτον αδελφός μας, είμαστε αδελφοί. Αδελφοί εν Χριστώ. Στη συνέχεια είμαστε μαθητές του Χριστού και μαθητεύουμε όλοι. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα από την οδηγία, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από τη ζωή μας, από τις περιστάσεις της ζωής μας. Επίσης είμαστε φίλοι. Απαραίτητη προϋπόθεση γονείς με τα παιδιά να είναι φίλοι, επαναλαμβάνω, σε αντιδιαστολή με το προϊστάμενος με υφιστάμενο. Οι γονείς με τα παιδιά είναι φίλοι. Έρχονται κοντά. Ο φίλος εξομολογείται, ανοίγει την καρδιά του, συζητάει. Είμαστε φίλοι. Και τέλος, είμαστε γονείς και παιδιά. Για τους γονείς και τα παιδιά, ο Λόγος του Θεού έχει συγκεκριμένες εντολές που πρέπει να είναι όχι μόνο γνωστές, αλλά και αποδεκτές από όλη την οικογένεια. Δηλαδή, οι πατέρες να μην παροργίζουν τα τέκνα τους, για να μην μικροψυχούνε, αλλά αντιθέτως να τα εκτρέφουνε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να εκτρέφουμε τα παιδιά μας με την παιδεία του Κυρίου, δηλαδή με την αυστηρότητα, αλλά και με την νουθεσία, τη Χριστότητα, την αγαθοσύνη να εκτρέφουμε τα παιδιά μας. Αυτές είναι οι βασικές εντολές του Ευαγγελίου για τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά που πρέπει επίσης να γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και υπεύθυνοι για να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού στα παιδιά είναι η Εκκλησία βέβαια, αλλά και οι γονείς που πρέπει να διδάσκουν από μικρά παιδιά, από βρέφουστα ιερά γράμματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο. Γνωρίζεις, Τιμόθε, από βρέφους τα ιερά γράμματα. Και τα τέκνα πρέπει να υπακούν εις τους γονείς τους, αλλά εν Κυρίω πάντοτε, διότι τούτο είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, δια να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Άρα λοιπόν υπάρχουν βασικοί κανόνες στη σχέση μας
στη σχέση των γονιών με τα παιδιά και των παιδιών με τους γονείς. Που πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι και όχι μόνο στη γνώση αλλά στην πράξη. Εκεί θα πρέπει ο πατέρας να προείσταται καλός στην οικογένειά του, να κυβερνάει καλός την οικογένειά του, η δε μητέρα σαν καλός οικοφύλακας να φροντίζει και να επιμελείται τα παιδιά της. Αλλά οι δυο τους πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία και σε απόλυτη συνεργασία για τη συμπεριφορά τους προς τα παιδιά τους, ιδιαίτερα που σήμερα είναι το θέμα μας, στα δύσκολα παιδιά όπως θα δούμε παρακάτω. Η μητέρα και ο πατέρας είναι συνεργάτες, αλλά είναι ανάγκη να βλέπουν και τα παιδιά τους σαν συνεργάτες στο να ζει η οικογένεια ευλογημένα, χαρούμενα και ευτυχισμένα στην παρουσία του Θεού. Συνεργάτες, συνεργοί. Όπως ο Χριστός μας κάνει συνεργάτες, έτσι και εμείς είμαστε συνεργάτες με τους κοντινούς μας, με τους πλησίων μας, που βασικά είναι η οικογένειά μας. Η γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Τώρα όμως εισερχόμεθα, εφόσον βάλαμε το γενικό πλαίσιο που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού για τη σχέση των γονιών προς τα παιδιά, εισερχόμεθα στο θέμα μας που είναι τα δύσκολα παιδιά. Πρώτα-πρώτα, εμείς όταν πλησιάζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να τα πλησιάζουμε και να ζούμε, όπως λέει η Γραφή, κατά γνώση. Δηλαδή με αποκάλυψη, με γνώση. Η πρώτη βασική φροντίδα του γονιού και του πατέρα και της μάνας και των δύο είναι να γνωρίζουν κάθε στιγμή και τη φυσική αλλά και την πνευματική κατάσταση του ή των παιδιών τους. Δεν γίνεται να μην γνωρίζεις και για να γνωρίσεις πρέπει αφενός μεν να ασχολείσαι, αφετέρου να πλησιάζεις, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να προσεύχεσαι να σου αποκαλύπτει ο Θεός όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά κάθε ένα ξεχωριστά. Όταν σήμερα θα μιλάμε για το παιδί, αλλά θα εννοείται για όλα τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να πλησιάζεις το παιδί, αφού προηγούμενα έχεις προσευχηθεί πολύ, δεν πλησιάζεις με την βεβαιότητα ότι εγώ ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς είναι που πλησιάζουμε τα παιδιά μας νομίζοντας, θεωρώντας ότι εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτός δεν καταλαβαίνει. Αυτό το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει. Βέβαια υπάρχει μέσα η πατρική και η μητρική αγάπη που εξομαλύνει τις έντονες καταστάσεις και αυτό είναι δώρο από το Θεό, αλλά πρέπει να υπάρχει και η πνευματική ωριμότητα του πατέρα και της μητέρας στην προσέγγιση του παιδιού. Και όταν λέω πνευματική ωριμότητα το εννοώ. Δηλαδή δεν πηγαίνεις, δεν πλησιάζεις το παιδί σου σαν παντογνώστης, σαν πάνσοφος και πολλές φορές και σαν δικτάτορας να το επιβάλλεις την άποψή σου, αλλά το πλησιάζεις το παιδί σου σαν αδελφό, σαν φίλο, σαν συνεργάτη. Και βεβαίως σαν μάνα ή πατέρας προς το παιδί, εξάπαντος. Αλλά μάνα, πατέρας ή μάνα στο παιδί πλησιάζει συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα βήματα. Εν παιδεία και νουθεσία κυρίου προσέχοντας να μην παροργήσει το παιδί του με τη συμπεριφορά του και το κάνει να μικροψυχήσει, να φοβηθεί, να αγωνιά, να βλέπει τον πατέρα και να τρέμει. Έχω δει παιδιά και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Που λένε μην πεις τίποτα στη μαμά μου, από φόβο. Μην πεις τίποτα στον μπαμπά μου, τρέμουνε. Αποτυχημένοι γονείς είναι αυτοί. Θα μιλήσω λίγο πιο απόλυτα σήμερα, μετά συγχωρήσεως, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη οι οικογένειες οι χριστιανικές να ζούνε στην παρουσία του Θεού για να δημιουργούνται παιδιά όρημα, ευλογημένα, άγια και παιδιά πνευματικά.
βασικός κανόνας να φροντίζεις να μην μικροψυχούν τα παιδιά σου. Είτε από σένα, είτε από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες. Οποιουσδήποτε. Οικογενειακούς ή έξω οικογενειακούς παράγοντες, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι οι παρέες, οι συγγενείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να φροντίζεις να βγάζεις το φόβο από τα παιδιά. Παράδειγμα, μιλάνε οι γονείς, μιλάνε οι μεγάλοι για σεισμό. Το παιδί φοβάται, τρομάζει. Πήγαινα και πες το εκείνη τη στιγμή, μη φοβάσαι. Και δώσ' του ένα ωραίο επιχείρημα, παραδείγματος χάρη. Για κοίταξε, εμείς ζούμε τώρα εδώ στην Αθήνα, δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ από σεισμούς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά κοίταξε, η Ακρόπολη είναι 2.000-2.500 χρόνια και δεν έχει πέσει. Για να φύγει από πάνω του η αγωνία και ο φόβος. Το παράδειγμα μου απλό του σεισμού, αλλά οποιοδήποτε άλλος φόβος. Ευθύνη του πατέρα και της μάνας είναι να ελευθερώνει το παιδί από οποιαδήποτε φοβία. Πόσο κακό βέβαια είναι να δημιουργεί ο πατέρας και η μάνα φοβίες στο παιδί. Έπειτα, άλλωστε το παράδειγμα αυτό μας το έχει δώσει ο Χριστός, μη φοβού μόνο πίστευε. Άρα λοιπόν βγάζω τις φοβίες, αλλά του δίνω και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει. Πρώτα απ' όλα στο Θεό. Αλλά ταυτόχρονα και στους γονείς. Μη φοβάσαι, ο μπαμπάς σου είναι εδώ, μη φοβάσαι, η μαμά σου είναι εδώ. Μη φοβάσαι. Ή ο παππού σου είναι εδώ. Ή οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα στην οικογένεια που υπάρχει αγάπη. Δηλαδή είναι πολύ φοβερό και είναι ίσως το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, είναι να τα αφήνουμε να ζουν με φοβίες. Και το χειρότερο ακόμη να τις δημιουργούμε εμείς. Δεν είναι μπαμπούλας ο μπαμπάς. Δεν είναι, έχει ένα μαστίγιο και δέρνει ή βάζει τιμωρίες. Η μάνα παρουσιάζει τον μπαμπά καλό. Είναι καλός ο μπαμπάς, αγαπάει, σε φροντίζει, σε προσέχει. Και εμένα με φροντίζει, λέει η μαμά. Και ο πατέρας το ίδιο στο παιδί. Δεν είναι μπαμπούλας η μαμά να σου κόψω μία ανάποδη, να σου... Αυτά τα πράγματα δημιουργούν κατάλοιπα στην ψυχή του παιδιού. Η μαμά είναι φίλη με το γιο της και με την κόρη της. Και ο μπαμπάς είναι φίλος με το γιο του και με την κόρη του. Και συστήνει ο πατέρας τη μητέρα στα παιδιά σαν ότι είναι άριστη. Άριστη, πιο καλή μάνα δεν υπάρχει. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη μαμά στο σπίτι. Δεν πάβει να λέει ο μπαμπάς. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό τον μπαμπά στο σπίτι. Δεν σταματάει να λέει η μαμά. Για να χαίρονται τα παιδιά την ελευθερία του σπιτιού. Για να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μέσα στη γαλήνη που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Είναι βασικά πράγματα τα οποία μας τα λέει ο Χριστός, μας τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά εμείς έχουμε την ευθύνη σαν γονείς να φροντίσουμε να υπάρχουν στο σπίτι. Πρώτον λοιπόν, η ειρήνη του Θεού. Όπου μπαίνει ο Χριστός, τη λέει ειρήνη μην. Και εμάς τι μας προτρέπει όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι να λέτε η ειρήνη του Θεού μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είναι δυνατόν ο μπαμπάς και η μαμά να καταστρέφουν την ειρήνη του Θεού μέσα στο σπίτι. Αλλά αντιθέτως να τη δημιουργούν, να τη συστήνουν, να τη δημιουργούν. Να μην υπάρχει ταραχή. Να μην υπάρχει φόβος, όπως είπαμε. Υπάρχει αγωνία. Αλλά και πάσαν την μέρημναν, λέει ο Χριστός, ρίψατε πεμέ. Το παιδί πρέπει να ρίχνει όλες του τις μέρημνες στον παπά και στη μαμά. Δεν αντέχει η ψυχούλα του να κουβαλάει μέρημνες. Δεν αντέχει. Πρέπει τις μέρημνες του το παιδί να μπορεί να τις ρίξει στον παπά και στη μαμά και βεβαίως να μάθει και στο Θεό. Αυτό είναι το γενικό, ο γενικός κανόνας που πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μετά πάσης βεβαιότητας.
Το παιδί να ξέρει ότι ο μπαμπάς το αγαπάει, αγαπάει τη μαμά του ο μπαμπάς. Η μαμά του αγαπάει, αγαπάει τη μαμά του ο μπαμπάς. Δηλαδή να υπάρχει η βασική όρη μέσα στην οικογένεια που δίνει το Ευαγγέλιο. Για να το πω πιο σωστά και πιο αναλυτικά, πρέπει μέσα στο σπίτι να υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό πρέπει να είναι ζωή, πράξη, όχι θεωρία. Βεβαίως θα υπάρχει και σαν θεωρία, σαν διδασκαλία της μαμάς και του μπαμπά προς το παιδί. Για τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, από εκεί ξεκινάει ο Χριστός στον αναγεννημένο και από εκεί ξεκινάμε και εμείς στα γεννημένα παιδιά μας. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός όταν αναγεννάει έναν άνθρωπο, του δίνει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δίνει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Να υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν θα επισέλθουμε να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου, αλλά σκεφτείτε ένα σπίτι που δεν έχει αγάπη. Πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά? Σκεφτείτε ένα σπίτι που δεν έχει χαρά. Χαρά Πνεύματος Αγίου, καθώς λέγει ο Χριστός, πάντοτε χαίρετε και πάλιν θέλω επιχαίρετε και κατά πάντα ευχαριστείτε. Δεν έχει χαρά, αλλά είναι γκρινιάριδες όλοι, μουτρωμένοι όλοι, απογοητευμένοι όλοι και μεταφέρουν οι γονείς την απογοήτευση στα παιδιά. Αντί να μεταφέρουν την αισιοδοξία, τη χαρά, την ελπίδα στο Χριστό. Ένα σπίτι να μην έχει ειρήνη. Είναι δυνατόν ένα σπίτι να μην έχει ειρήνη? Να είναι τσακωμή, πόλεμοι, μάχες? Πώς θα μεγαλώσει το παιδί? Μακροθυμία. Να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Ό,τι και να γίνει, δεν κρατάμε, δεν μουτρώνουμε, δεν πάβουμε να μιλάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά μακροθυμούμε, συγχωρούμε, γιατί αγαπάμε. Χριστότητα, να μάθουμε να είμαστε χρήσιμοι. Χρήσιμος ο πατέρας στη μαμά και στα παιδιά, να το βλέπουν τα παιδιά. Χρήσιμη η μητέρα στον μπαμπά και στα παιδιά, να το ζούνε τα παιδιά. Και να μάθουν και τα παιδιά να είναι χρήσιμα μέσα στο σπίτι, καλοί συνεργάτες δηλαδή. Έπειτα δεν υπάρχει πονηριά μες στο σπίτι, αλλά αγαθοσύνη. Δεν πονηρευόμαστε, δεν έχουμε υπόνοιες πονηρές. Δεν δείχνουμε στα παιδιά τους ότι τα υποπτευόμεθα. Ούτε δείχνουμε ότι υποπτευόμεθα ο πατέρας τη μητέρα, η μητέρα τον μπαμπά. Αλλά υπάρχει αγαθοσύνη μέσα στην πίστη, στην οικογένεια. Μετά υπάρχει πίστης. Πίστης πρώτα προς το Λόγο του Θεού. Να είναι ενωμένη η πίστη μας με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει διδασκαλία του Λόγου του Θεού μέσα στην οικογένεια και προσπαθούμε να ενώσουμε την πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Έπειτα να υπάρχει εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού, στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Να ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Έπειτα πρέπει να υπάρχει πίστης του ενός προς τον άλλον. Εμπιστοσύνη και να υπάρχει και πιστότητα στο έργο μας. Πατέρας πιστός, μητέρα πιστή, σύζυγος πιστός και πιστή, γονιός πιστός, ώστε και τα παιδιά να έχουν πίστη. Να πιστεύουμε, να εμπιστευόμεθα, να μην λέμε ψέματα μου, τον πονηρό, όχι έτσι. Αλλά με εμπιστοσύνη θα συνομιλούμε, με εμπιστοσύνη θα ζούμε. Πραότητα, πολύ σοβαρό αυτό. Να είμαστε πραείς. Ο Χριστός είπε, μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ο Μωυσής ήταν πραείς υπερπάντα στους ανθρώπους και γι' αυτό και ο Θεός τον χρησιμοποίησε για τη δόξα του. Όχι τσακωμούς, με πραότητα θα συνομιλούμε, όχι φωνάζοντας. Έχω δει οικογένειες που ένας φωνάει στον άλλον συνέχεια. Όχι. Με πραότητα θα μιλάμε. Αγάπη λοιπόν, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εγκράτεια.
Πρέπει να μάθουμε να είμαστε εγκρατείς. Και ιδίως στις εποχές μας, εγκρατείς στο φαΐ. Μην γινόμαστε ο ένας χειρότερος από τον άλλον και στο φαΐ και στα νεύρα και στην κουβέντα και στο διάβασμα της γραφής και στην προσευχή. Υπάρχει εγκράτεια. Τι σημαίνει εγκράτεια? Φρένο. Βοήθεια. Δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού ακρατής. Δηλαδή κάνει ό,τι του έρχεται, κάνει ό,τι πρέπει. Και οι γονείς πρέπει να δείχνουν στα παιδιά τους ότι κάνουν ό,τι πρέπει, αλλά και τα παιδιά να μαθαίνουν ότι πρέπει να κάνουν ό,τι πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο πράγμα, επαναλαμβάνω, που ο Θεός κάνει στα παιδιά του μόλις τα αναγεννάει, είναι τους δίνει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, και αυτό το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει τους γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος πρέπει να κυριαρχεί σε όλη την οικογένεια. Στη συνέχεια, η γνώση που πρέπει να έχουμε για τα παιδιά μας, όπως είπαμε, δεν περιορίζεται μόνο στην οικογενειακή γνώση, αλλά στο σπίτι, αλλά και έξω από το σπίτι. Το παιδί έξω από το σπίτι έχει διωγμούς, έχει ονειδισμό, εφόσον είναι χριστιανό. Δεν γίνεται. Όποιος θέλει να ζει ευσεβώς θα διωχθεί. Και ονειδισμό θα έχει το παιδί και διωγμούς θα έχει το παιδί, εκτός αν κρύβεται, εκτός αν δεν είναι χριστιανός που φαίνεται, αλλά είναι χριστιανός που κρύβεται, αλλά αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί ο Χριστός μας είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αυτό οι γονείς πρέπει να το δείχνουν στα παιδιά του. Είσαι το φως του Χριστού, το φως του κόσμου. Το φως του Χριστού πρέπει να λάμπει μέσα στη ζωή σου. Και αυτό έχει κόστος. Αυτό είναι και διδασκαλία προς το παιδί, αλλά και επίγνωση του γονιού για το παιδί. Ότι εφόσον είναι φως, θα έχει κόστος. Θα έχει διώγμο, θα έχει θλίψεις, θα δημιουργούνται προβλήματα από τους καθηγητές του, από τους συμμαθητές του, από τους φίλους του. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή του χριστιανού. Του χριστιανού που θέλει να ζει χριστιανικά. Ότι ο χριστιανού που ζει όπως θέλει. Γιατί αν μοιάζεις με τον κόσμο, δεν έχεις να χάσεις και τίποτα. Ούτε και θα κερδίσεις σαν χριστιανός τίποτα. Αν όμως μοιάζεις του Χριστού, λέει η Γραφή, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε ο Θεέ, είπε ο Χριστός, έπεσαν σε μένα. Οι ονειδισμοί των παιδιών, των φίλων, των καθηγητών που στέλνουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στο Χριστό, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, πέφτουν απάνω στα παιδιά. Τα παιδιά όμως δεν έχουν τις δυνάμεις συνήθως του χριστιανού που αντέχει, αλλά είναι σε, λόγω της παιδικής ηλικίας, σε αδυναμία. Εκεί έρχεται ο πατέρας και η μητέρα και σκεπάζει το παιδί με αγάπη, μπαίνει μπροστά για να φάει πια τον ονειδισμό των ονειδιζόντων το παιδί, ο πατέρας και η μάνα. Δηλαδή συμμετέχει. Δεν αφήνει το παιδί μόνο του. Πηγαίνει στο σχολείο, βλέπει τις καταστάσεις. Βλέπει το παιδί ότι έχει κάποιον υπερασπιστή. Ο Θεός τι λέει? Μη φοβού, εγώ είμαι υπερασπιστή σου. Υπερασπιστής τώρα του παιδιού, πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι είναι ο πατέρας και η μάνα. Το υπερασπίζεται. Πώς το υπερασπίζεται? Όχι με το να τσακώνεται. Όχι με το να βρίζει. Που δεν το κάνει αυτό κανείς γονιός χριστιανός. Αλλά με το να αγκαλιάζει και να καλύπτει το παιδί, ώστε όλα να πέφτουν επάνω του. Τον υπερασπίζεται με την αγάπη του. Και βεβαίως, για τα προβλήματα της οικογένειας, προσευχόμαστε όλοι μαζί στο Θεό για να λυθούν. Για τα προβλήματα του ενός, προσεύχονται όλοι μαζί. Όχι μόνο γιατί ακούει ο Θεός και ενεργεί, που είναι το πιο σοβαρό, αλλά γιατί το παιδί παίρνει θάρρος όταν ακούει τον πατέρα του και τη μητέρα του να προσεύχονται για το δικό του πρόβλημα. Αν όμως απαξιεί ο πατέρας ή η μητέρα το πρόβλημα του παιδιού,
τότε εκεί μένει μόνο του το παιδί, απομονώνεται, αποξενώνεται τελικά, απομακρύνεται από τους γονείς. Δηλαδή οι γονείς για το παιδί πρέπει να είναι ο καλός ολιμένας, όπως για μας ο καλός ολιμένας είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος και ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, ο πατέρας είναι και η μητέρα είναι παρόντες. Παρόν, δηλώνουν παρόν. Δεν θεωρούν ασήμαντο, γιατί μπορεί να είναι πράγματι, για τη δική μας λογική και δυνατότητα, ασήμαντο το προβληματάκι αυτό. Το παιδί όμως είναι βουνό. Γι' αυτό το πλησιάζουμε. Προσευχόμαστε, ξαναλέω. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας. Από βρέφους έως 18-20 χρονών και παραπάνω αν χρειαστεί. Να ξέρει το παιδί ότι θα πάω στους γονείς μου και θα πω ελάτε να προσευχηθούμε. Ελάτε να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Και να ξέρει ότι και οι γονείς είναι βοήθεια ετοιμοτάτη πάντοτε για το παιδί. Αλλά και ταυτόχρονα όλοι μαζί ζητάνε από το Θεό και ξέρουν ότι ο Θεός θα απαντήσει. Δηλαδή μαθαίνουμε να ζούμε μέσα στο σπίτι από βρέφους το παιδί χριστιανικά προσευχόμενοι και μελετώντας το Λόγο του Θεού. Προσευχόμενοι καθένας μόνος του και όλοι μαζί και ο ένας για τον άλλον και μελετώντας το Λόγο του Θεού καθένας μόνος του αλλά και κάνοντας και συμμελέτη εάν υπάρχει χρόνος και διάθεση που είναι πολύ σημαντικό. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού όλοι μαζί, συμμελετώντας το Λόγο του Θεού μέσα στην οικογένεια. Όμως για να επανέλθω, αφού ασχολούμεθα με τα προβλήματα του παιδιού και αλίμονό μας αν δεν το κάνουμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τις αδυναμίες του παιδιού. Θα έρθουν μπροστά μας. Θα τις διακρίνουμε. Θα καταλάβουμε πού το παιδί στερεί. Μπορεί να υπάρχει κάποια στέρηση, κάποια αδυναμία, είτε φυσική είτε πνευματική. Εάν ο πατέρας και η μάνα δεν τα ξέρουν, πώς θα βοηθήσουν, πώς θα μεγαλώσουν το παιδί. Άρα λοιπόν, ναι μεν σε αυτά που ομολογεί το παιδί, τις δυσκολίες, τις θλίψεις, ονειδισμούς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά τώρα πρέπει να επισέλθουμε ακόμη πιο κοντά στο παιδί, που είναι οι αδυναμίες του παιδιού που πολλές φορές ντρέπεται και τις κρύβει. Και ξέρετε, το παιδί έχει αυτή την ικανότητα, τη μεγάλη, να λέει στους γονείς, όταν δεν υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της άποψης, η ελευθερία του ατόμου, του χριστιανικού ατόμου μέσα στην οικογένεια, έχει την ικανότητα να λέει στους γονείς αυτά που θέλει να ακούσουν οι γονείς. Αλλά δεν είναι το θέμα να ακούω τι μου λέει ο πατέρα, το παιδί μου, αλλά να καταλαβαίνω τι υπάρχει μέσα στην ψυχούλα του παιδιού μου, στη ζωή του παιδιού μου. Και αυτό, όπως είπαμε, μόνο με τη χάρη του Χριστού, με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, με φανέρωση Θεού, μπορείς να γνωρίζεις τα μυστικά του παιδιού, να γνωρίσει τα μυστικά του παιδιού. Και αυτό δεν είναι μια θεωρία. Δοκιμάστε το. Να προσεύχεστε, προσευχηθείτε μια-δυο φορές, τρεις φορές. Ρωτήστε το Θεό, ποια είναι οι αδυναμίες του παιδιού μου. Ποια είναι τα προβλήματα του παιδιού μου. Τι είναι αυτό που δεν ξέρω και πρέπει να μάθω. Και θα δείτε με έκπληξη να ενεργεί ο Θεός κατά τέτοιο τρόπο που να σας αποκαλύπτονται πράγματα που ποτέ δεν θα μπορούσατε να καταλάβετε. Μη στηρίζεστε σε αυτό που βλέπετε. Γιατί τότε θα περπατάμε κατά το φαινόμενο. Να στηριζόμαστε στην αποκάλυψη του Θεού, στη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου που προέρχεται από την εξήτησή μας προς το Θεό, γιατί αγαπάμε το παιδί μας και θέλουμε να το βοηθήσουμε και εκεί που δεν φαίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια. Είτε έχει καταλάβει το παιδί μας ότι χρειάζεται ή ακόμη και αν δεν έχει καταλάβει το παιδί μας ότι χρειάζεται βοήθεια, εμείς πρέπει να γνωρίζουμε πού χρειάζεται το παιδί μας βοήθεια. Για να επεμβαίνουμε απόλυτα, καταλυτικά. Στις αδυναμίες λοιπόν του παιδιού να επικεντρώνουμε
την προσοχή μας και την προσευχή μας. Τι πρέπει να ξέρω για το γιο μου, Κύριε, που δεν το ξέρω? Τι πρέπει να ξέρω για την κόρη μου που δεν το ξέρω, για να τον βοηθήσω? Και ο Θεός, βλέποντας την εξήτησή σου, θα επεμβαίνει και θα ενεργεί. Γιατί ό,τι ζητάς ο Θεός θα το βρίσκεις, θα στο φανερώνει. Και ό,τι αιτήσει ο Θεός θα στο δίνει. Γιατί καταλαβαίνει ότι έχει την αγωνία του χριστιανού πατέρα. Την αγωνία της χριστιανής μάνας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ζητάμε και να πλησιάζουμε το παιδί μας στις αδυναμίες του. Μια άλλη προσέγγιση που είναι απαραίτητη για τον πατέρα και τη μητέρα στο παιδί είναι η υπεύθυνη της νεολαίας της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι συνεργάτες, γιατί πολλά πράγματα που δεν ξέρεις εσύ τα ξέρουν αυτοί. Που συζητάνε, που μεγαλώνουν, που έχουν πιο άνεση με το παιδί. Σε μικρή ή σε μεγαλύτερη ηλικία. Άρα λοιπόν χρειάζεται συνεργασία. Και είναι μακάρι η οικογένεια που είναι σε μια εκκλησία όπου υπάρχει οργανωμένη νεολαία. Από το Πνεύμα του Άγιο είναι οργανωμένη νεολαία. Υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι. Γι' αυτό χρειάζεται απόλυτη συνεργασία. Και να ζητάει βοήθεια ο πατέρας ή η μητέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν τα παιδιά τους μέσα στην εκκλησία. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο περαιτέρω, κάνοντας ίσως και ένα συμπέρασμα σε όλα αυτά που είπαμε, γιατί πλησιάζει να τελειώσει η εκπομπή μας, θα ήθελα να επισημάνω το βασικό που είναι ότι πρέπει να φοβάται το παιδί. Πρέπει να φέρουμε τους φόβους. Πρέπει μέσα στο σπίτι να υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου Απόλλους και στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Τα βασικά στοιχεία. Έπειτα πρέπει να έχουμε αποκάλυψη. Να ζούμε κατά γνώση με τα παιδιά μας. Και η αποκάλυψη αυτή γίνεται από το Θεό, μέσα από οποιουσδήποτε τρόπους ο Θεός αποφασίσει να σου αποκαλύψει. Και να συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους της νεολαίας για τα παιδιά, γνωρίζοντας ότι το παιδί μας θέλει, έχει ανάγκη να το βοηθάμε, να το μεγαλώνουμε με βασικούς κανόνες την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου. Και να φροντίζουμε να μην το ερεθίζουμε για να μην μικροψυχεί. Και να φροντίζουμε να μην είναι ερεθισμένο από άλλες συνθήκες για να μην μικροψυχεί, να μην φοβάται. Και αν μέσα στο σπίτι υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τότε η ειρήνη θα είναι αυτή που θα βασιλεύει στο σπίτι. Ο Θεός της ειρήνης. Και αν ο Θεός της ειρήνης βασιλεύει στο σπίτι, τότε ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που θα μας κάνει να νικάμε πάντοτε και να διώχνουμε το διάβολο. Και όπως λέει η Γραφή, ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας. Αγαπητά μου αδέλφια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριφερόμεθα προς το παιδί μας όπως συμπεριφέρεται σε εμάς ο πατέρας μας ο ουράνιος. Όχι μόνο με την πατρική αγάπη, αλλά και με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού, της χάρης του Χριστού και της δύναμης και της κοινωνίας του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ όμως η ώρα μας τέλειωσε. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή, όπου θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα, τα δύσκολα παιδιά, είτε από φυσική άποψη είτε από πνευματική άποψη. Ο Θεός μαζί σας.